Τον πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο, ελεύθερο στη σκέψη, στο σώμα, στην καρδιά, στην ψυχή, δεν τον θέλει στην πραγματικότητα κανείς. Αυτόν καραδοκεί κάθε σύστημα. Είναι ο μεγάλος, ο αληθινός εχθρός, ο ομοούσιος, αυτός που υψώνεται, που υψώνει τους άλλους, που πάει το είναι του, την ανθρωπότητα, ένα ακόμα βήμα πέρα, ο λαμπερός. Η ανυπακοή, στα μάτια όποιου έχει διαβάσει ιστορία, είναι η προπατορική αρετή του ανθρώπου. Από την ανυπακοή γεννήθηκε η πρόοδος. Από την ανυπακοή και την επανάσταση. Οι ταραχοποιοί είναι ένα είδος ανθρώπων που χώνουν τη μύτη τους και ανακατώνονται. Που εμφανίζονται μια μέρα ξαφνικά σε μια τέλεια ικανοποιημένη τάξη της κοινωνίας και σπέρνουν τα ζυζάνια της βυσαρέσκειας ανάμεσα στα μέλη της. Αυτός είναι ο λόγος που οι ταραχοποιοί είναι τόσο απόλυτα αναγκαίοι. Χωρίς αυτούς, σε αυτή την ατελή μας κατάσταση, δεν θα γινόταν βήμα προς τον πολιτισμό. Ένας απολυταρχικός σοσιαλισμός δεν θα λύσει το πρόβλημα. Κάθε συνεργασία, κάθε σχέση, πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερη. Να πηγάζει από την ελεύθερη θέληση του κάθε ανθρώπου. Μόνο στην ελεύθερη συνεργασία και σχέση ο άνθρωπος γίνεται σωστός και ωραίος. Κάτω από τις καινούργιες συνθήκες, η ατομικότητα θα είναι πολύ πιο ελεύθερη, πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο βαθιά από ότι αυτή τη στιγμή. Η παραδοχή της ατομικής ιδιοκτησίας στην πραγματικότητα έβλαψε την υπόθεση της ατομικότητας. Έκανε το κέρβος, όχι την εξέλιξη, σκοπό της. Η ατομική ιδιοκτησία έπνιξε την αληθινή ατομικότητα και έφτιαξε μια ατομικότητα ψεύτικη. Η ιδιοκτησία μπαίνει εμπόδιο στην ατομικότητα κάθε στιγμή. Ο κόσμος μισεί την ατομικότητα. Τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι για έναν άνθρωπο δεν τον αλλάζουν τον άνθρωπο αυτόν. Είναι αυτό που είναι. Η κοινή γνώμη δεν έχει καμιά απολύτως αξία. Κάποτε, μεγάλες ελπίδες γεννήθηκαν με τη δημοκρατία. Όμως δημοκρατία δεν σημαίνει άλλο από την καταπίεση του λαού, από το λαό, για το λαό. Αποκαλύφθηκε. Πρέπει να πω πως καιρός ήταν, γιατί κάθε εξουσία είναι εξευτελιστική. Εξευτελίζει και αυτούς που την ασκούν και εκείνους πάνω στους οποίους ασκείται. Όταν επιβάλλεται βία, χυδαία και εγκληματικά, φέρνει καλό αποτέλεσμα. Δημιουργώντας ή πάντως σπρώχνοντας στην επιφάνεια το πνεύμα της διαμαρτυρίας και της εξέγερσης, την ατομικότητα δηλαδή, που τελικά και θα την εξοντώσει. Όταν επιβάλλεται με κάποιο βαθμό καλοσύνης και ακολουθείται από βραβεία και τιμές, είναι φοβερά επικίνδυνη. Ένας χάρτης του κόσμου που δεν περιέχει την ουτοπία δεν αξίζει να τον κοιτάξεις καν, γιατί αφήνει έξω τη μόνη χώρα όπου η ανθρωπότητα πάντα θα προσγειώνεται. Και όταν προσγειωθεί, κοιτάζει πέρα και βλέποντας μια καλύτερη χώρα, ξεκινάει για εκεί. Πρόοδος είναι η υλοποίηση της μιας μετά την άλλη ουτοπίας. Η τέχνη είναι η πιο έντονη διάθεση ατομικότητας που ο κόσμος έχει ποτέ γνωρίσει. Όμως η τέχνη δεν πρέπει να κάνει προσπάθεια να αρέσει στο κοινό. Το θεατρόφιλο κοινό αγαπάει το εύκολο και το αυτονόητο, είναι η αλήθεια. Δεν αγαπάει όμως το βαρετό. Το κοινό αντιπαθεί το καινούριο γιατί το φοβάται.
Η τέχνη είναι ατομικότητα και η ατομικότητα είναι μια δύναμη επικίνδυνη και διαβρωτική. Εκεί είναι και η τεράστια αξία της. Η πικρή αλήθεια είναι, το κοινό χρησιμοποιεί τους κλασικούς μιας χώρας για να εμποδίσει την πρόοδο της τέχνης. Υποβιβάζουν τους κλασικούς σε αυθεντίες, τους χρησιμοποιούν σαρόπαλα ενάντια στην ελεύθερη έκφραση της ομορφιάς μέσα από νέες μορφές. Ρωτούν πάντοτε έναν συγγραφέα γιατί δεν γράφει σε κάποιον άλλο, ένα ζωγράφο γιατί δεν ζωγραφίζει σαν κάποιον άλλο, ξεχνώντας τελείως πως αν ένας τους έκανε κάτι τέτοιο, θα έπαβε να είναι καλλιτέχνης. Μια καινούρια εκδοχή της ομορφιάς τους είναι αφόρητη και όποτε τύχει και εμφανιστεί, θυμώνουν. Τους πιάνει τέτοιος πανικός που πάντα σπέβδουν να χρησιμοποιήσουν δύο ηλίθιες εκφράσεις, η μία ότι το έργο τέχνης είναι φοβερά ακατανόητο, η άλλη ότι το έργο τέχνης είναι φοβερά ανήθικο. Ο αληθινός καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει απόλυτα στον εαυτό του, γιατί είναι απόλυτα ο εαυτός του. Η καινούργια ατομικότητα που στην υπηρεσία της το θέλει, δεν το θέλει, βρίσκεται ο σοσιαλισμός, θα είναι τέλεια αρμονία. Θα είναι αυτό που οι Έλληνες γύρεψαν να βρουν, αλλά δεν μπόρεσαν παρά στη σκέψη, γιατί είχαν σκλάβους και τους τάιζαν. Θα είναι αυτό που γύρεψε η αναγέννηση, αλλά δεν μπόρεσε να καταφέρει παρά στην τέχνη, γιατί είχε σκλάβους και τους άφηνε να πεινούν. Θα είναι τέλεια και μέσα από αυτήν ο κάθε άνθρωπος θα φτάσει τη δική του τελειότητα. Η καινούρια ατομικότητα θα είναι η καινούρια ελληνικότητα.